Γεια σα, κυρία Κανέλη, καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα. Καλή μεταγραφή, Καλημέρα, δεν είναι. Καλή μεταγραφή, καλή μεταγραφή. μεταγραφή, ε? μεταγραφή, μεταγραφή. Όπω και να το. Ξέρει το αντικείμενο. Ξέρει το αντικείμενο. Το αντικείμενο. Ναι, ναι να συνάδελφο, καλή συνάδελφο. Όχι, το λέω γιατί εμεί θα βγάλαμε ανακοίνωση να περασπιστούμε του συναδέλφου που προπυλακίστηκαν στο... στην κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, Και πρέπει να είμαστε και οι μόνοι που το κάναμε. Έχω την εντύπωση πω ναι. Επίσημα, δηλαδή, οι συνάδελφοί μα πια είναι. Έβγαλε υποδιωγμών. Εντάξει, δεν είμαστε όλοι καλά παιδιά, σύμφωνοι. Αλλά από αυτό μέχρι δεν το. Δεν και... είμαστε όλοι και κακά όμω. Όχι, όχι. Μέχρι του προπυλακισμού. <laughs> για να μην μπορεί να κάνει το επάγγελμά σου, άλλοι σε κρίνουν. <laughs> αν είσαι καλό, δεν είσαι καλό δημοσιογράφο. Δεν Όσο σε κρίνουνε στου δρόμου. σε κρίνουν στου δρόμου. Με ξυλοδαρμού και με τέτοια. Τώρα για να είμαστε και σοβαροί. Αλλά αυτό δείχνει την ευαισθησία των παρατάξεων και των συνδικαλιστών Πώς την κατάσταση που πρόσκειται σε εμάς. Ε, η κατάσταση του ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτή που είναι. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται ανάλυση. διασπαστή διασπαστεί. Το πιθανότερο. Ε, Συνηθισμένη είναι από διασπάσει. Πρώτη φορά είναι. Οι φράσει που. Και να τι κάνουν και να τι υφίστανται. Οι φράσει που ακούστηκαν εδώ προχθέ στην Κεντρική Επιτροπή μετά την απόφαση για αποκλεισμό του Κασελάκη περιχούντα τη αριστερά. Ε... Κοιτάξτε να δείτε. Όλη δηλαδή, αυτή κομμάτα... όλο αυτό το κλίμα σε ένα αριστερό κόμμα Όλη αυτή η κουβέντα, όχι, όλη αυτή η εγώ θα φύγω από το κόμμα. Εγώ δεν συζητάω τα εσωτερικά του κόμματο. Του έχουμε στη Βουλή, είναι απέναντί μα. Όταν είναι να συγκρουστούμε, συγκρουόμαστε επί πραγματικών, είναι αξιωματική αντιπολίτευση, επί είμαστε. πραγματικών ζητημάτων. Το αξιωματική τώρα εντάξει, είναι και πικά ε, σχετικό. Τυπικά τουλάχιστον. Γιατί αυτά τα, τα πράγματα τα διεκπεραιώνει μη συμφωνώντα, α πούμε, με την κυβέρνηση, έτσι. Mm -hmm. Όταν έχει συμφωνήσει σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό αυτών των πραγμάτων που προτείνει η κυβέρνηση, το αντιπολίτευση αρχίζει και γίνεται λίγο. Θα το συζητήσουμε δηλαδή, να ναι. το ανοίξουμε. Δεν υπάρχει αντίπολιτηση μεταξύ μα. Τώρα, στην, στο ελληνικό κοινοβούλιο, αυτά που κατεβάζει η κυβέρνηση, μηδέν στήριξη έχει μόνο από το κούκουε. Δηλαδή εννοώ ευθεία αντιπαράθεση. Ευθεία αντιπαράθεση. Να σου τώρα που το λέει Άμα φέρει ένα καλό πράγμα, δεν πρέπει να. Θα αφηρεστεί. σου φέρω ένα παράδειγμα. Δηλαδή, έφερε το τέλο κατάρρευση στα. Πώ το λένε, πρέπει. το στο μπλοκάκια. Δεν είναι ένα καλό πράγμα. Κοίταξε να δει. Αυτό όμω, έτσι όπω έρχεται, μπορεί να έρχεται μαζί με άλλα 85 αρνητικά πράγματα. Μάλιστα. Όταν θα δει το κουκουέ κάποια στιγμή να ψηφίζει ένα άρθρο εδώ, ένα άρθρο εκεί, πράγματα τέτοια, δεν φέρνει αντίρρηση. Θα σου φέρω ένα παράδειγμα όπου υπήρξε ομοφωνία και έλαχε να το έχω εγώ, πάνε χρόνια, mm -hmm. που ήταν πραγματικά καλό, ήταν η συμμετοχή της Ελλάδας στο πρόγραμμα ΣΕΡΝ. Μάλιστα. Επιστημονικά. Ναι. Εμείς είπαμε ναι και θυμάμαι τότε να εκπλήσονται όλοι. Και εξηγούσαμε ότι ένα κόμμα που βασίζεται στην επιστήμη, βασίζεται στην επιστήμη, και, και στην επιστημονική σκέψη, εμπιστεύεται τους επιστήμονες, ε, έχει επιστημονικό πρόγραμμα, πολύ ουσιαστικό, δεν μπορείς να, να είσαι οπαδός του ιστορικού υλισμού και να μην σκεφτείς έτσι, δεν θα φέρει αντίρρηση. Ναι. Φέρει αντίρρηση σε μια σειρά από βαριά αντιλαϊκά μέτρα, τα οποία εκφράζονται και από κάτω. Την πέμπτη έχει πανηγειονομική. η πανηγειονομική. Είναι αυτή τη στιγμή μια δηλαδή, πρέπει, μου, τα, επαγγελματιών τα, τα, μπλοκάκια δεν πρέπει το κουκουέ να ψηφίσει την κατάργηση του τέλου επιτιδεύματο. Είναι ένα καλό μέτρο. Είναι η κατάργηση του τέλου επιτιδεύματο. Το ναι. να μην φορολογήσουν. Να μην επισημάνω εγώ τώρα ότι θα καταργήσει αυτό και θα τα πάρει από άλλε 50 μεριέ. Να το επισημάνω. Αυτό ναι, αυτό, ναι, ναι. ναι. Αλλά, αλλά το μέτρο σαν μέτρο. Σωστό. Οι να άλλοι το πεις. δεν ξέρω αν θα το πούνε. Ναι. Δεν ξέρω αν θα το πούνε. Και όταν πολλέ φορέ κρύβεται, α πούμε, σε μια τροπολογία 14 και 15 άρθρων. Ναι. Κάτι mm -hmm. καλό και όλο το υπόλοιπο είναι ένα εξαθλιωτικό πράγμα. Δεν μπορεί να. Ε, άμα να τα, πάσ... τα φέρνει μαζί, καταλαβαίνω αυτό που λε. Το... Άμα τα φέρνει αυτό άρθρο, είναι συστηματικά. Ναι. Δεν τα έχει φέρει ποτέ έτσι. Δεν τα φέρνει. Και δεν πιστεύω ναι. ότι μπορεί να φέρει ποτέ αυτή η κυβέρνηση αυτό που λέμε φιλολαϊκά μέτρα. Το πάσχο. Επιδοματική, ναι. πηγαίνοντα από εδώ, πηγαίνοντα από εκεί. Το πρόβλημα είναι ότι αυτή τη στιγμή έχει απεργία των γιατρών και των υγειονομικών την Πέμπτη και απεργούν οι δάσκαλοι την άλλη Τετάρτη. Και το λέω αυτό γιατί δεν είναι κοντά στην 28 Οκτωβρίου για να αρχίσω να ακούω δυσπιστίε που κλείνετε του δρόμου, Θέλετε να κάνετε ημέρα. τέτοια. Είναι ο κόσμος, Και ετοιμάζεται και η μεγάλη πανελλαδική. Ο κόσμο δεν βγαίνει στα κάγκελα mm. επειδή του αρέσει κάποιο ή δεν του αρέσει κάποιο. Βγαίνει για να διεκδικήσει α, α, αυτά που δικαιούται και κυρίω να αντισταθεί για αυτά για τα οποία υποφέρει. Να φέρω ένα παράδειγμα. Γίνανε αγώνε άπειροι κάτω στο λιμάνι. Και είναι αυτή και η αντίληψη που κάνει θνησιγενή κάθε προσπάθεια, ακόμα και για ένα κόμμα σαν και εμά, από πλευρά βρώμικη αντεπίθεση και βρώμικου αντικομουνισμού και περί επαναστατική γυμναστική και μία σειρά από άλλα πράγματα. Και εκείνο το Στάλιν τον έχω αφήσει ησυχία. Κάθε φορά που γίνεται κάτι, αρχινάνε. Αυτό είναι σταλινικό, εκείνο είναι σταλινικό, το άλλο είναι σταλινικό. Ναι. Δηλαδή έχει γίνει ένα πραγματάκι ναι. τη μόδα. Μια καραμέλα. Ε, δεν είναι και το καλύτερο, Όχι. Λόγω ελήψεω ιδεολογικών επιχειρημάτων. Ναι. Πάμε τώρα ότι κάνουμε τέτοιου είδου ιστορικέ νεκραναστάσει και τα βούληση. Πρόσεξε κάτι, γίνονται αγώνε κάτω. Γιατί είστε και εδώ κοντά, στο λιμάνι, έτσι. Λοιπόν, γίνονται αγώνε κάτω και πετυχαίνουν ένταξη στα βαρέα και στα ανθυγιεινά. Mm -hmm. Οι εργαζόμενοι στην προβλήτα, στη 2 και στην 3, αναδρομικά από το 12. Και θα μου πει, πήγε, πήγε χαμένο ο αγώνα. Κάτω στην Κόσκα στου προβλήτε. Στην Κόσκο. Σοβαρολογείται. Τι πάει να πει να αναγνωριστεί βαρύ και ανθυγιεινό. Πάγιο αίτημα. Από το 12. Αναδρομικά. Μάλιστα. Δεν είναι μία νίκη αυτή. Δεν είναι βάζω μία δεκάρα στη τσέπη μου. Δεν είναι βάζω ένα πιδώματάκι. Δεν είναι να στήριξει να βάλει ε, 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 μισό ευρώ την ημέρα. Δεν ε, είναι ένα βρέ, κάτι να κάνει ένα σύνδεσμο. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή βλέπ, παρακολουθείτε και τι δημοσκοπήσει, οι δημοσκοπήσει υπάρχουν και είναι εργαλείο τέλο πάντων πάρα πολλά χρόνια. Δεν προβληματίζει το κουκουέ που δεν κάνει ένα ξεπέταγμα το κουκουέ. Κοιτάξτε. Δηλαδή, δηλαδή αυτό που λε είναι λογικό πράγμα. Σαν Αλλά λέω, Ένα ξεπέταγμα πράγμα. δεν έχει. Κάνει. Αυτή τη στιγμή το σύστημα έχει τέτοιο τρόμο και τέτοιο φόβο από την επίδραση του κουκουέ στον εργαζόμενο κόσμο, ώστε το γεγονό ότι εμφανίζεται με διψήφιο, δηλαδή να πατάει το 10, ε, να εμφανίζεται σε ορισμένε δημοσκοπήσεις τρίτο, με προοπτική να γίνει δεύτερο, έχει δημιουργήσει ένα κλίμα ε, και φτηνού εμπολής, ε, φτηνού αντικομουνισμού, mm -hmm. ο, το οποίο είναι εντυπωσιακό. Είναι ο φόβος, ο δρόμος που έχει διαλέξει το κουκούε. Δεν είναι χαβαλεδιάρικος και κυρίως αυτό που λέμε πυροτέχνημα. Δεν είναι πυροτέχνημα. Δεν είναι ένα κόμμα που έχει πίσω το 100 τόσα χρόνια ιστορία. Είναι σταθερό, μένει μοναχικό. Δεν μπορεί, δε, δεν μπορεί να, το κάθεται. Όχι, πει. μα δεν μπορεί Η... να ο άλλο και να πιστεύει ότι το κουγουέ θα πει όσα χρειάζεται να πει mm. για να φανεί ω πυροτέχνημα. Γιατί το κουγουέ δεν γουστάρει να σβήσει ω πυροτέχνημα. Βάλε ένα τελεία. Να το κατανοούμε. Τι πάει να πει σφαγή. Ο Νετανιάχου και τα φασιστοειδή γύρω του δεν πρόκειται να αφήσουν όρθιο τίποτα. Το ανακοινώνουν επίσημα. Έχουν στόχο τα σχολεία, έχουν στόχο τα νοσοκομεία, το υγειονομικό προσωπικό και δεν υπάρχει ούτε εξήγηση και ούτε δικαιολογία. Ψάχνω έναν τρομοκράτη, mm -hmm. ψάχνω έναν από, από εδώ, έναν χαμασίτη, ένα αυτό, και επειδή είναι. Τον ψάχνω, μπορεί να ισοπεδώσω. Το έχουν ανακοινώσει. Θέλουν να διώξουν οριστικά και μόνιμα μισό εκατομμύριο Παλαιστίνιους από το βορρά της Γάζας και θέλουν να διώξουν κι άλλο μισό εκατομμύριο από το νότο του Λιβάνου. Και αυτό είναι μόνο η αρχή. Για να πάμε για μεγάλο Ισραήλ. Προβλέπεις και έτσι θα δείτε πράγματα. Γενικευμένοι από... να, από... να γενικεύεται όλο αυτό τώρα, προβλέψτε με μαθηματική σειρά. Πάτησαν Αμερικανοί κάτω και πριν από τις Αμερικάνικες εκλογές. Yeah. Που σημαίνει ότι θρασιμιδών δεν φοβούνται τίποτα και δεν λογαριάζουν τίποτα. Έχει μαζευτεί μια δύναμη πυρός απίστευτη. Θα δείτε εξελίξεις από το Κυπριακό μέχρι το βορρά της δικιάς μας χώρας απίστευτες. Το πράγμα γενικεύεται και δεν υπάρχει πουθενά καμία εξήγηση. Πρόκειται περί ιδεολογικού, πολιτικού και στρατιωτικού σφαγίου. Εδώ μιλάμε για σφαγείο. Ας και την ευθύνη, δεν κουνιέται την τρίχα την, εδώ. Που την ευθύνη την έχει ένα. Αυτή τη στιγμή, για αυτή τη μορφή του πολέμου, την έχει αποκλειστικά το εγκληματικό καθεστώ του Ισραήλ. Αποκλειστικά. Αυτή τη στιγμή. Όπω Το πώ ξεκίνησε... ξεκίνησε το ξέρουμε όλοι πώ ξεκίνησε. Αλλά αυτό που ξεκίνησε είναι αυτό που παρακολουθείτε τώρα ω άλοθη για να λειτουργεί αυτή τη στιγμή έτσι το κράτο του Ισραήλ. Το κράτο του Ισραήλ δεν είναι η πρώτη φορά που λειτουργεί έτσι. Αν το πιάσετε την κορδέλα από το 1948 και μου μιλήσετε για αρχή και για ξεκίνημα, ναι. Δεύτερον, αυτή τη στιγμή μιλάτε για μία χώρα όπω είναι ο Λίβανος, στην οποία μπαίνουν μέσα και δεν αφήνουν τίποτα. Ποιο μιλάει για διεθνέ δίκαιο, ποιο μιλάει για σύνορα, κανένα δεν μιλάει για όλα αυτά. Κανένα απολύτω. Κανένα δεν μιλάει για πόλεμο. Μα, άμα πάρουμε τη μία πλευρά, ας. όλοι οι άλλοι είναι τρομοκράτε και τούτοι εδώ κάνουν προπαγάνδα γιατί πέρασε και τρύπησε το τάδε σύστημα μία βόμβα σε έναν πόλεμο. Προσέξτε, μιλάμε για πόλεμο. Δεν μιλάμε για την τρομοκρατική επιχείρηση. Πόλεμος γίνεται και στην Ουκρανία. Και πάλι εκεί ανοίγουμε το στόμα μα και το κλείνουμε. Αν είναι πόλεμο, δεν είναι πόλεμο. Ποιο ξεκίνησε, ποιο δεν ξεκίνησε. Όλη αυτή η ιστορία γεννάει πράγματα τα οποία θα μα επηρεάσουν με μαθηματική ακρίβεια, γιατί είμαστε μέσα σε αυτό τον πόλεμο. Ξέρετε κάτι, ακούστε. Μιλάτε για τα πολιτικά πράγματα. Μιλάμε αυτή τη στιγμή, την ίδια εβδομάδα που αρχίζει στην Ελλάδα, η δίκη για την εξαπάτηση των ψηφοφόρων με τον Κασιδιάρη και του. Ε, ε, Σπαρδιάτε, ξεκινάει η δίκη. Την Μήν. ίδια στιγμή, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι εδώ 80 βουλευτέ του ΝΑΤΟ, οι οποίοι να. θα έρθουν στη Βουλή και από εκεί και στραβά που θα κάνουν, Σουλάτσο, σε βάσει, θα πάνε στη Σούδα, θα πάνε να δούνε τα έργα του ΝΑΤΟ αυτή τη στιγμή, στη βασάρα τους που λέγεται Ελλάδα. Δεν είναι βάση του ΝΑΤΟ πια η Ελλάδα, είναι βασάρα. Όλη και Ελλάδα. Καλό Βάσε. όλους να σκεφτούν Εγώ το είδα με τα μάτια μου και δεν το πίστευα το κουκουέ, Δεν το πίστευα αυτό που σας λέω Ειλικρινά σας το λέω αυτό το οποίο είναι ΝΑΤΟ εναντίον Ρωσία. Η Ελλάδα είναι χώρα μέλο του ΝΑΤΟ και το ΝΑΤΟ είναι χώρο. Και όλοι, ό, όλοι είμαστε μαζί στο χώρο του ΝΑΤΟ. Λε και το ΝΑΤΟ είναι κράτο, αρχίζετε και το βλέπετε στα σύριαλ. Ναι. Σα προετοιμάζω. Στα αμερικάνικα σύριαλ δεν μιλάνε πια για Αμερικάνου και Ρώσου, Ευρωπαίου και Ρώσου. Μιλάνε για ΝΑΤΟ και του υπόλοιπου. Για ΝΑΤΟ και του υπόλοιπου. Με αυτά στηρίζονται. Με αυτά στηρίζονται. Διάβασα το Λεβή. Με την ειρήνη, παιδί για... μου. Με την ειρήνη για... το τι, Τι λόγο έχει η χώρα ε, μα <coughs> με την ειρήνη. Πρέπει Ιρήνη. να είμαστε κάπου με την Σαν του το στρατιώτε που βγήκαν και μιλήσανε και του έχουν πάρει στο κατόπι αυτή τη στιγμή. Ναι. Το να στο φιλοιρηνικό κίνημα αυτή τη στιγμή. Με είναι. την ειρήνη είμαστε όλοι οι Βρετανοί. Είναι, μου, στο... είναι ναι. με την ειρήνη... Μα ποιο θέλει πόλεμο. Στην υπηρετή είναι το θέμα. Καλημερίζουμε Όλη η τάξη που βγάζει λεφτά από αυτόν. Και είναι τόσο ισχυρή, είναι ευάριθμη, έχει λιγότερο από το λαό ανθρώπους μέσα, αλλά έχει το 90% του πλούτου το οποίο τα ανανεώνει με τους πολέμους. Τι μου λες ποιος θέλει πόλεμο. Η άρχουσα τάξη στην Ελλάδα θέλει πόλεμο. Η εργατική ε, τάξη στην Ελλάδα οι άρχους είναι αυτή που δεν θέλει. Φίλω. Μα βεβαιότατα, άμα μα, δεν ήθελε δεν θα συμμετείχε σε αυτόν. Φρεγάτες θέλει, λεφτά ξοδεύει και μετά θέλουν κάνουμε τις ειχαναλήσεις. Βεβαίως, έχουμε ε. πάρει τη θέση του πολέμου με μαθηματική ακρίβεια. Γιάννα, ευχαριστούμε πολύ. Καλημερίζουμε ε, να, να είστε, είστε καλά, καλή σας μέρα. Καλημερίζουμε, γιατί θα πάμε σε μια... Ειρήνη ημίν. Πάνω απ' όλα.